4 χρόνια μετά τον θάνατο του Μανώλη Σκουλάκη, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την παραχώρηση της έκτασης των Αγίων Αποστόλων στο Δημοχανίον, το όραμά του γίνεται πραγματικότητα. Συνολικά 13 μελέτες αναμένεται να εκπονηθούν τους επόμενους 18 μήνες και η ολοκλήρωσή τους θα σηματοδοτήσει τη δημοπράτηση του μεγαλόπνοου έργου ανάπλασης των 456 στρεμμάτων. Σήμερα λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο τιμούμε τη μνήμη του Μανώλη του Σκουλάκη υπογράφοντας τις μελέτες για την αξιοποίηση του πάρκου των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα με ένα πολύ μεγάλο έργο 600.000 ευρώ που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες, όλες τις απαραίτητες εκτιμήσεις από μηχανικούς, ώστε να φτάσουμε σε 18 μήνες στη δημοπράτηση του μεγάλου αυτού έργου. Οι μελέτες θα πατήσουν πάνω στο διαχειριστικό σχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί για την περιοχή. Προβλέπονται πολεοδομική, αρχιτεκτονική, στατικές μελέτες, φυτοτεχνικές, γεωλογικής καταλληλότητας, δασικής αναψυχής και μονοπατιών, περιβαλλοντικές, υδραυλικών έργων και μελέτες συγκοινωνιακών έργων. Θα πρέπει να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να αναπλάσουμε το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου που έχουμε σαν Δήμος Χανίων, ένας χώρος ο οποίος είναι απόλυτα επισκέψιμος από όλους τους πολίτες και τους δημότες των Χανίων. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα στολίδι, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο το οποίο θα είμαστε περήφανοι. Οι μελέτες αυτές έχουν και περιβαλλοντικό χαρακτήρα και δασικό χαρακτήρα και συγκοινωνιακό χαρακτήρα που είναι σημαντική παράμετρος για το πώς θα έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αθληθούν, θέλουν να κάνουν το μπάνιο τους, θέλουν να περπατήσουν στο συγκεκριμένο χώρο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απαγόρευση κυκλοφορίας σε οδικά τμήματα και πεζοδρόμησή τους, διαμόρφωση κυκλικών κόμβων, χώρου στάθμευσης σε διάφορα σημεία, δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Ταυτόχρονα προβλέπει αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων των παλιών εξοχών και τη δημιουργία θεάτρου. Θα έχουμε όλες αυτές τις απαραίτητες ειδικότητες που θα διαμορφώσουν τελικά αυτό το πάρκο με απόλυτο σεβασμό, και το τονίζω, στο πράσινο, στην ανάγκη που έχουν οι πολίτες για αναψυχή, για να μπορέσουν να αθληθούν, για να μπορέσουν να απολαύσουν τις ομορφιές που προσφέρει το πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση λοιπόν να βρεθούμε μπροστά στην υλοποίηση της μελέτης των Αγίων Αποστόλων, ενός εμβληματικού πάρκου, ενός πάρκου οξυγόνου. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους θα δούμε το πάρκο των Αγίων Αποστόλων να γίνει πραγματικά ένα πάρκο και όχι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή όπως είναι. Οι Άγιοι Απόστολοι προβλέπεται μέσα από ήπιες παρεμβάσεις να εξελιχθούν σε ένα μητροπολιτικό πάρκο που θα συνδυάζει το άλσος και τις μοναδικές παραλίες με δράσεις περιβαλλοντικές, πολιτισμού και άθλησης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, παρότι δεν είμαι από τα Χανιά, την περπατήσαμε την περιοχή, την είδαμε την περιοχή και θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρκο που για το μέγεθος των Χανίων θα μπορούσε να προσομοιάσει με την ανάπτυξη του ελληνικού που γίνεται στην Αθήνα. Στη νέα του μορφή το πάρκο των Αγίων Αποστόλων θα έχει προστατευμένα τα φυσικά του πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα θα διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πάρκου.